Πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, γιατί η γρίπη γενικώς θερίζει, το λέμε, σας έχουμε κουράσει, αλλά πραγματικά θερίζει. Και πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να την καταπολεμήσουμε με φυσικά προϊόντα. Άρη. Με φάρμακα δηλαδή. Όχι με φάρμακα, με τα γρίπη, φάρμακα της φύσης. Γρίπη, ιώσεις, λοιμώξεις, τώρα έρχεται και το κύμα, το ψυχρό που περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Οπότε λέμε να προστατευτούμε όσο μπορούμε, να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας. Έχω στα χέρια μου εχινάκια. Α, το καλύτερο. Για παράδειγμα. Ή αν θέλετε, μέντα, το τσάι, βάμα πρόπολης, βάμα εχινάκιας. Πολλά συστατικά και έχω κοντά μου και τον κύριο Αβράμογλου, ένα κατάστημα εδώ στο κέντρο της πόλης με παράδοση δεκαετιών, κύριε Αβράμογλου. Τι ζητάει ο κόσμος και με ποιον τρόπο μπορούμε έτσι να θωρακίσουμε κάπως τον οργανισμό μας? Υπάρχουν βότανα και τσάγια ανάλογα την περίσταση? Οπωσδήποτε υπάρχουν βότανα, τα οποία κατά παράδοση βοηθάνε πάρα πολύ τον κόσμο. Δεν αντικαθιστούν το φάρμακο, αλλά βοηθάνε πάρα πολύ σε κάποιες ιώσεις, σε κάποιον θωρακισμό του οργανισμού μας, και αυτά είναι πάρα πολλά. Ποια είναι αυτά που είπα, είναι κι άλλα? Ναι. Αυτό, εδώ, ζαμπούκο. Αυτό είναι ζαμπούκο, το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ καλό όταν το κάνεις τσάι για το λαιμό. Ανοίγει ο λαιμός. Έχει, ειδικά για το βήχα πάρα πολύ καλό είναι. Ναι. Κοινόρδο. Αυτό το κοινόρδο είναι πολύ πλούσιο σε βιταμίνη C, το οποίο θωρακίζει τον οργανισμό από την ίωση, ας το πούμε. Αυτό το κοινόρδο το κάνουμε τσάι. Και το κάνουμε τσάι. Υπάρχει σαλεσμένη. Κύριε Αβραμόγλου, αυτό βγαίνει από το άγριο τριαντάφυλλο, Ναι. Το άγριο, είναι ο καρπός από το άγριο τριαντάφυλλο. Από το άγριο τριαντάφυλλο, ναι. Έτσι είναι, σε να σας πω, μου έχουν πει δεντράκια, θάμνους. Σε θάμνους. Κύριε Αβραμόγλου, μου έχουν πει και για το μελισσόχορτο. Σας ακούω. Λέω, μου έχουν πει και το για το μελισσόχορτο. Βέβαια, ναι. Και αυτό είναι ηρεμιστικό. Ηρεμιστικό. Η ρίγανη υπάρχουν κάνει καλό. Υπάρχουν καλύτερα όμως για τη γρήπη. Α, για πείτε. Αχα, η ρίγανη. Η ρίγανη, όταν κάποιος τη χρησιμοποιεί, το εθέρο έλαιο της, το ριγανέλαιο, σκοτώνει όλα τα μικρόβια στον οργανισμό. Αλλά επειδή μου έλεγαν, κύριε Αβραμόγλου, ότι είναι λίγο καυστικό για το λαιμό, ναι, υπάρχει και σε. Το βγάλαμε σε ταμπλετίσα, ναι. Σε σοπ. Αυτό θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή, γιατί άμα το πιείς λίγο περισσότερο. Την ημέρα. Ναι, δεν πίνεται μετά. Πόσο την ημέρα? Αυτό δεν χρειάζεται να το πιείς, το καταπίνεις αυτό. Μια σταγονίτσα βάζουμε σε νερό, πόσο... Αυτό, αν είναι το εθέρεο έλαιο, βάζουμε μια σταγόνα σε λίγο λάδι για να μας καίει. Α, σε λάδι. Αυτό όμως το χαπάκι που βγάλαμε είναι και έχει έγκριση του ΕΟΦ. Ναι. Θέλει για 15 ημέρες δύο χαπάκια την ημέρα, πολύ μικρά είναι αυτά, τα οποία θωρακίζει πάρα πολύ τον οργανισμό μας. Τώρα αυτές τις ημέρες, αυτή την περίοδο με τις ιώσεις, με τις γρήπες, τι φεύγει πιο πολύ, κύριε Βραμού? Πιο φεύγει πολύ. Το ριγανέλο, το τσάι του βουνού που έχει πολύ σίδηρο. Το κλασικό δηλαδή. Την εχινάτσικα, το ζαμπούκο, το κοινόρδο. Αυτά είναι τα αποθρεπτικά για τη γρήπη. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτά τα παίρνεις βασικά να θωρακίσω. Πριν σε χτυπήσει η γρήπη ή όταν σε χτυπάει? Καλό είναι να τα πάρουμε πριν, για να ενισχύσουμε το νοσοποιητικό μας, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην ίωση. Βέβαια. Καλό είναι να το έχει συνήθεια, σου λέει ο άνθρωπος. Έτσι βγάζει το χειμώνα. Παλιά έτσι βγάζανε το χειμώνα. Το πιο τούρμπο ποιο είναι για να πάρουμε? Παναντόλ έξτρα. Όχι. Το πιο τούρμπο για να πάρετε είναι κάποια superfood που λέμε, όπως είναι το ακάι μπέρι, όπως είναι το σούμα, το τζινσέγκ, αυτά ενισχύουν τον οργανισμό. Το υποφαές. Όλα θα τα πάρουν. Αυτά δεν είναι τσάκια όμως, δεν είναι βοτανά. Είναι βιταμίνες. Πάντως, επειδή από την τηλεόραση δεν μεταφέρεται αυτό, να σας πω ότι οι μυρωδιές που συναντήσαμε μόλις μπήκαμε στο χώρο είναι εξαιρετικές. Ευχαριστούμε, Άρη. Κάτσε να ρωτήσω και για τον κουρκουμά. Περίμενε. Ο κουρκουμάς κάνει καλό? Ο κουρκουμάς, άλλο σούπερ φάρμακο. Αυτό το παίρνουν συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα με τα έντερα, με παλιδρομήσεις, με φουσκώματα, με τυμπανισμούς. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πεταχτώ με στη Θεσσαλονίκη. Θα πεταχτώ, θα έρθω εκεί να τα πάρω όλα. Είμαστε πολλά χρόνια στο... Να έρθείτε. Είμαστε από το 1992 εδώ. Κύριε Αβραμόγλου, να συνεχίσετε έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρη μου, ευχαριστούμε και σένα. Καλημέρα, καλή συνέχεια να έχετε. Καλημέρα.